Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ και λέμε ότι μπορούμε να βάλουμε την κάρτα μας γραφικών ή εδώ ή εδώ. Εγώ θέλω να τη βάλω εδώ γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να κάνω SLI. Άρα, είπαμε τι είναι το SLI, δεν το ξαναπούμε. Συγγνώμη, πάμε εδώ. Συγγνώμη τη βίδα. Να δούμε. Λογικά η κάρτα αυτή, όχι λογικά, η κάρτα αυτή θα μας πάρει δύο θέσεις. Άρα, ξεκουμπώνω. Δύο καπάκια, έρχομαι με αυτόν τον τρόπο, τα σηκώνω και βγαίνουμε. Λοιπόν, η καρτούλα είναι αυτή, η MSI. Και έρχομαι εδώ πολύ προσεκτικά. Την τοποθετώ. Κοιτάω να εφάπτεται την κάρτα μου. Αλλά εδώ βλέπω ότι έχουμε κάνει ένα λάθος, Χρήστο. Θα δούμε στο επόμενο ακόμα κάτω. Βάλουμε άλλο ένα. Βγαίνει και αυτό και θα διορθώσω το λάθος κλείνοντας πάλι το καπάκι που θα μείνει ανοιχτό. Λοιπόν, έρχομαι εδώ. Τώρα είναι σωστά, βλέπετε, κάνω αυτό εδώ και κούμπωση. Έρχομαι, παίρνω τις δύο βίδες μου, έτσι τις βάζω εδώ, παίρνω κατσαβιδάκι. Κουμπώνω, λιδώνω. Κοιτάω να μην μου παίζει. Σωστά. Πάω να βάλω έτσι και τη δεύτερη τη βίδα. Λιδώνω σιγά σιγά. Και πάω να διορθώσω και το λάθος που έκανα βάζοντας. Εδώ που έχει την τρύπα, σας δείχνει ο Χρήστος. Βάζω μέσα το καπάκι και είμαι έτοιμος. Το επιπλό μας ετοιμάζεται. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, τι μας έχει μείνει τώρα? Έχει μείνει να τοποθετηθεί ο SSD, τόσο εδώ ο EVO 850, και από εκεί και πέρα υπάρχει όλη η ιστορία με την καλωδίωση. Η καλωδίωση είναι αρκετά δύσκολη. Πρέπει να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό και με άνθρωπο που να γνωρίζει τι κάνει. Δεν θα σας δείξουμε πολλά στην καλωδίωση γιατί νομίζω ότι είναι βαρετό. Δεν είναι μόνο βαρετό, μπορεί να κάνει κάποια λάθος κίνηση κάποιος κοιτώντας το βίντεο και να καταστρέψει όλο το μηχάνημα. Θα σας δείξω στο επόμενο βήμα πώς θα είναι όταν έχω βάλει τους δίσκους επάνω και πώς θα έχουμε βάλει τα καλώδια.